Στην ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργος Αρβανιτίδης, σημειώνει ότι στην κρίσιμη συγκυρία που βιώνει επί του παρόντος η χώρα μας, η μοναδική οριστική λύση εξόδου από την κρίση και η μοναδική απάντηση στην ύφεση και στα παράγωγά της, τη μείωση των εισοδημάτων, την ενεργεία και τη φτώχεια, είναι η ανάπτυξη. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και η πλήρης και επικοδομητική απορρόφηση των κονδυλίων αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την επίτευξη και την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα στην περιφέρεια, καθώς για τη δημιουργία ευκαιριών για χιλιάδες ανθρώπους που βρέθηκαν χωρίς εργασία. Εν τούτης, παρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν ως προς το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων στα τέλη του 2011, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2009, αυτό το πολύτιμο εργαλείο εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας, με πλούσιους φυσικούς, εδαφικούς και υδάτινους πόρους, καθώς και πλούσιο υπέδαφος. Είναι δεύτερη στη γεωργική παραγωγή πανελλαδικά μετά τη Θεσσαλία, έχει σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα και πλούσια αλλιευτικά κοιτάσματα, στρατηγική γεωπολιτική θέση, σημαντικούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους και μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Εν τούτης, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματά της, η πραγματική ανάπτυξη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει υστέρηση, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των πόρων των αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά τα προηγούμενα χρόνια διοχετεύθηκαν σε παρεμβάσεις χαμηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος και αυτό βέβαια είχε επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στην απασχόληση. Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, αγγίζοντας το 19,7% τον Οκτώβριο του 2011. Ως εκ τούτου, ο βουλευτής ερωτά τον υπουργούς ποια είναι τα συνολικά έργα, ενισχύσεις, δράσεις και προγράμματα που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, είτε πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης, είτε για έργα που χρηματοδοτούνται από άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει θεαματική αύξηση σε σχέση με τα στοιχεία του 2009. Έτσι, ενώ στις 31 Οκτωβρίου του 2009 το ποσοστό απορρόφησης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν της τάξης του 7,55%, στις 31 Δεκεμβρίου του 2011 το ποσοστό απορρόφησης ανήλθε στο 37,01%. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να υφίσταται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 70% περίπου, το οποίο δεν απορροφήθηκε. Ποιοι είναι οι αναλυτικοί λόγοι που εμποδίζουν την απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε μεγαλύτερο ποσοστό στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας? Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα Υπουργεία προκειμένου να βελτιωθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων?